καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Κοκονά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, με αφορμή την κατάληψη που έχουμε στο δεύτερο γυμνάσιο Θέρμης για να διαμαρτυρηθούν οι μαθητές για την έλλειψη σχολικών λεωφορείων. Κύριε Κοκονά, καλημέρα. 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 Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόσβαση στο σχολείο για τους μαθητές, έτσι. Ναι, σωστά. Αν και το πρόβλημα με το συγκεκριμένο λύκειο είναι σύνθετο, mm-hmm. Γιατί μιλάμε για μαθητές που έρχονται από αποστάσεις μακρινές, mm-hmm. τέτοιες όμως που με βάση τον νόμο δεν πρέπει να έχουν μεταφορά, mm-hmm. για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα δυστυχώς να χρειάζονται να μετακινούνται μέσα συγκοινωνίας, με αστικά ή με τους ίδιους τους γονείς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί μιλάμε για μια περιοχή, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά το αεροδρόμιο για όσους ξέρουν, που χρειάζεται τα παιδιά να περνάνε έναν δρόμο που κινούνται οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, ναι. Υπάρχει μια πεζογέφυρα που δεν καλύπτει τις ανάγκες για την κίνηση των μαθητών. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ξεκίνησαν οι μαθητές την κινητοποίηση χθες, τη διαμαρτυρία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μαθητές που δικαιούνται μεταφορά με ευθύνη της περιφέρειας, mm-hmm. και αυτή δεν πραγματοποιείται, με αποτέλεσμα και αυτοί οι μαθητές, σας λέω, να χρειάζεται να παίρνουν το λεωφορείο που κάνει μία μεταφορά για το σχολείο. Οι υπεύθυνοι τι σας λένε, αργά, τι σας λένε, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε επικοινωνήσει το θέμα. Και τι μας λένε. Κοιτάξτε, η περιφέρεια, γι' αυτό σας λέω, το θέμα με τις μεταφορές είναι σύνθετο. Mm-hmm. Η περιφέρεια γενικά φέτος για άλλη μια φορά δεν τα πήγε και τόσο καλά με τις μεταφορές. Mm-hmm. Και δεν τα πήγε τόσο καλά γιατί αυτό το θολό τοπίο που γίνονται οι μεταφορές των μαθητών, έτσι για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γίνονται με ευθύνη της περιφέρειας, mm-hmm. χωρίς την ευθύνη του Υπουργείου. Το Υπουργείο Μεταφορών είναι αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αυτό που είναι υπεύθυνα. Οπότε δημιουργείται ένα μείγμα περίεργο στο ποιος θα πάρει την ευθύνη να μεταφερθούν τα παιδιά. Mm-hmm. Η περιφέρεια, εκτός από το σχολείο που συζητούσαμε σήμερα, έχει και μεγάλα κενά στις μεταφορές σε σχολεία με μαθητές με ειδικές ανάγκες. Έχει κενά στις μεταφορές στα άγωνα δρομολόγια, δηλαδή σε αυτά τα δρομολόγια που δεν αποφέρουν το κέρδος που θέλουν τα πρακτορία για να κάνουν την μεταφορά. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη που συναντηθήκαμε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, να υπάρχουν πάνω από 800 μαθητές που δεν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ναι. επειδή δεν γίνεται η μεταφορά. Και παρά τις υποσχέσεις ότι θα λυθεί αυτό το ζήτημα, δεν έχει λυθεί με τους όρους που θέλουμε εμείς. Δηλαδή για όλους τους μαθητές, από το ένα παιδί που μπορεί να μην πάει στο σχολείο μέχρι και τον αριθμό που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν συμμετείχαν. Και δυστυχώς δεν λύνεται για τον έναν ξεκάθαρο λόγο. Γιατί δεν συμφέρει στα πρακτορία να κάνουν τις μεταφορές. Δηλαδή δεν κερδίζουν όσα θέλουν, mm-hmm. όσα υπολογίζουν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό για μας, τους γονείς, ότι η μεταφορά των παιδιών, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μετρείται σαν κόστος, είναι που δημιουργεί και την αγανάκτηση για το πώς θα πάμε την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε, είναι ωραία να μας λένε ότι όλα ξεκίνησαν μια χαρά και ότι από την πρώτη μέρα είναι έτοιμα τα σχολεία, ναι. αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ναι, έχουμε κενά στην παράλληλη στήριξη, έχουμε προβλήματα στις μεταφορές, έχουμε κενά ακόμα και σε εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλήνιες και στις ενδοσχολικές εξετάσεις, και περιμέναμε και τη δεύτερη φάση που θα προσληφθούν οι εκπαιδευτικοί που έγινε αμέσως την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να αναλάβουν, για να δούμε πώς αυτή η κανονικότητα σε εισαγωγικά θα γίνει πράξη. Φτάσαμε, ξέρετε, 10-12 Οκτώβρη και υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν κάνει φυσική, που δεν έχουν κάνει χημεία ή που δεν έχουν πάει στο σχολείο με ευθύνη της περιφέρειας. Αδιανόητα πράγματα. Αυτό προφανώς δεν είναι
όροι συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ίση για όλους, που έτσι κι αλλιώς δεν ξεκινάμε με ίσους όρους για όλους, αλλά ένα παραπάνω με αυτές τις συνθήκες. Και το ζήτημα που προκύπτει εδώ στην δικιά μας την περιοχή, στην Κεντρική Μακεδονία, είναι κάτι που προκύπτει κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι που προέκυψε φέτος. Και όλοι οι γονείς το ξέρουν. Μάλιστα. Ας πούμε, αυτό που συζητάμε τώρα με τις μεταφορές, είναι πραγματικά εξοργιστικό το πώς κάθε χρόνο συζητάμε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λέμε, αν δεν λυθεί ενιαία το ζήτημα με τις μεταφορές, να ξεκαθαρίσει και όλο αυτό το κολοτοπίο, να μην αποτελεί η μεταφορά κριτήριο μόνο κόστους, πάντοτε θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Κύριε Κοκονά, θα επανέλθουμε στο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας στο Κόκκινο σήμερα. Καλημέρα. Να είστε καλά.